Τι θα πιείτε? Ένα ποτηράκι κρέσι, παρακαλώ. Εσείς, παιδιά? Νεράκι. Ναι, ναι. Οικονομήσαμε πάλι. Ωραία είναι εδώ. Να έρχεστε. Βέβαια, τώρα που το έμαθα. Λοιπόν, σας αρέσει η λογοτεχνία, είπατε. Τι λογοτεχνία σας αρέσει? Κοιτάξτε, εμάς βασικά μας αρέσει η ποιήση. Πήγε 6 το πρωί, σαν χαμένος τριγυρνό, σε θυμάμαι και πονώ και στα όρια μου έχω φτάσει. Πλούταρχος. Ο αρχαίος. Ο σύγχρονος. Εσύ, Μάρκο? Όχι, εγώ δεν. Ο Μάρκος. Ο Μάρκος συνθέτει τραγούδια μόνος του. Παίζει και κιθαρίτσα, ξέρετε. Να σε ακούσουμε καμιά μέρα. Δεν είναι τίποτα σημαντικό, μη δίνετε σημασία. Να, σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού μου ανάμεσα σε 250 άτομα βγήκα πρώτος. Καλά, αυτός είναι κεντροπαλός, αλλά εσείς πείτε μας για εσάς. Για μένα τι πείση μου αρέσει? Εγώ θα έλεγα με πιο πολύ αρβανιτάκι. Αχ, συγγνώμη, με συγχωρείτε λίγο. Ναι, σ' ακούω. Τα απόγευμα. Ναι, αλλά χωρίς σκηνές, σε παρακαλώ, να το τακτοποιήσουμε όσο πιο πολιτισμένα γίνεται. Αν καταλαβαίνεις τη λέξη πολιτισμένα, δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι παλτό, είναι καπαρτίνα, δεν μπορεί να βάλει τι να λες, μωρέ, επειδή είναι πολιτισμένα. Πρέπει να δούμε τι παιχταράς, ρε, άσε μας να πούμε. Πού είχαμε μείνει? Oh. Namah Shiva. Am the Shiva. Γεια. Τι γίνεται, Ιφηγένεια? Προσπαθώ σαν να οραματιστώ μια ωραία στιγμή της ζωής μου, αλλά τώρα πάει. Άμα ενοχλώ να φύγω. Πάνω πήγε να τη δω, χάλαγε η εικόνα. Ευκαιρία θα φταίει. Πού είναι που δεν πιάνουν σε μένα αυτά? Η δικιά μου στενοχώρια είναι υπεράνω τεχνικών χαλάρωσης. Γιατί μυρίζει λιβάνι, μνημόσυνο έχουμε? Ό,τι και να κάψω εγώ, αν δεν πάρω τα χάπια μου, δεν χαλαρώνω. Γι' αυτό ήρθα, για τα χάπια. Για χάπια κι εσύ, σε κλέτια, σε κλέτια. Όχι εγώ, ρε. Εγώ τι χάπια να πάρω? Εσύ παίρνει τα χάπια και σε χάλια. Πλακώνεις εκεί πέρα στο ποδό και γίνεις ντύρλα. Ντύρλα! Και να στίβα τα άπλυτα και τα σιδέρωτα. Αχ, σωστά τα λες. Βρες τι λέω εγώ σωστό. Εσύ τι κάνεις σωστό, μας ενδιαφέρει? Θα κάνεις κάτι σωστό ή. Τέλος πάντων. Να αργείς. Γδύσου και ξαναντήσου. Γιατί καλή δεν είμαι? Θα σου λέγα τι είσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει να πάω κι εγώ σπίτι να ντυθώ και θα στο να πάμε για φαγητό. Οι δυο μας? Ένας λόγος που δεν παντρεύομαι είναι ότι οι γυναίκες κάνουν πολλές ερωτήσεις. Ό,τι πεις. Μουγκαμάρα! Ευχαριστούμε. Μπορείς να μου πεις... Γιατί έπρεπε ντε και καλά να φάμε σήμερα έξω? Ηρέμησε, Γατούλα, έχω το λόγο μου. Ο Σπύρος και η Ιφηγένεια, θα φάμε μαζί. Ναι. Η Ιφηγένεια? Για την Ιφηγένεια ήταν το μυστήριο. Καλά, πήγαν και κάτσαν αλλού. Πώς έτσι έφτιαξε οι δύο μαζί? Ξέρω εγώ. Μάκη, συμβαίνει κάτι και μου το κρύβεις. Θα δείξω. Ας τα χάπια, ρε συμπεθερά, ας τα, σε παρακαλώ. Αυτά είναι βλακίες τώρα. Να σου πω. Παρακαλώ. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Κάτι που τρώγεται από εδώ μέσα, φέρ' το μας να το φάμε. Φέρ' μας ένα μπουκάλι έτσι νερό. Μη φέρεις καθόλου αλκοόλ. Α, όχι, 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 σε παρακαλώ. Εγώ λίγο κρασάκι θα το πιω. Και φέρτε αυτό το μενό για δύο που έχετε. Ευχαρίστως. Λοιπόν, τι λέγαμε? Πάντως, Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σου. Καλά, καλά, καλά. Όχι, το σωστό να λέγεται. Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους. Πολύ λεπτή χειρονομία. Άκουσε να δεις, ρε συμπεθέρα, επειδή είσαι έξυπνος άνθρωπος, πρέπει να καταλάβεις ότι η ζωή είναι σαν τα τρένα. Πάνε, έρχονται, έτσι είναι και οι άντρες. Φεύγει ένας, έρχεται ο άλλος, κατάλαβες? Ποιος θα έρθει? Δεν λέω κανένας άλλος άντρας, δεν θα έρθει. Δεν θα στραβωθεί να πέσει σε πάρος. Μάκη, σε ξαναρωτάω. Μήπως συμβαίνει κάτι και μου το κρύβεις, παιδί μου? Ξέρω εγώ, με ρώτησε ο Σπύρος που να πάει το βράδυ και νόμιζε ότι θα βγαίνει με καμιά μικρούλα. Αχ, και με έφερες να κουτσομπολέψουμε. Άβρε, Μάκη, έχω γεννήσει γορκουδίνη μου. Φαντάσου, για να βγαίνει με τη συμπεθέρα, τι μοναξίες θα έχει ο άνθρωπος, ε? Γιατί? Μια χαρά κυρία είναι η Ιφηγένεια. Όμορφη και καλοβαλμένη. Τι άλλο πια θέλει μονόχνο του? Ναι, πες μου ότι του παραπέφτει κιόλα. Και βέβαια του παραπέφτει. Μου μάθει όλοι τώρα με τις μικρούλες και τις ψηλούλες. Άσε μας, ρε Βίκη. Ναι. Σιγάρα, συμπεθέρα, με ρέγουλο. Άσπρο πάντως στη συνέχεια. Δυστυχώς πολύ αργά κατάλαβα ότι ο Αρσένης δεν μ' αγάπησε ποτέ. Και γιατί να μ' αγαπήσει άλλωστε. Τώρα πια. Κοίταξε, νομίζω, ρε συμπεθέρα, ότι αδικείς τον εαυτό σου, αδικείς και τον άλλον. Γιατί και αυτός, ας πούμε, όχι επειδή είναι αυτό που είναι για μας, ας πούμε, είναι ότι έχει δουλειές. Είναι δέσμιος των υποχρεώσεών του.
Εσύ τι πρόβλημα έχεις? Εσύ είσαι αξιαγάπητος άνθρωπος στη γειτονιά. Όλοι σε εκτιμούν, σε σέβονται. Ο Διονύσης. Δεν μπορείς να φανταστείς ο Διονύσης τι λέει για σένα. Σοβαρά. Μα συζήτηση θα ανοίξουμε τώρα. Και εσένα, τα καλύτερα. Mm. Τι ανάγκη έχεις? Έχεις τα εγγόνια σου, έχεις την κόρη σου, έχεις φίλους, συγγενείς. Μα δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Άκου ρε Φιγένε, για να είμαστε έτσι και τίμοι μεταξύ μας. Κοίτα, κοίτα. Τι παιδί μου? Της πιάνει το χέρι. Εκεί. Της πιάνει το χέρι. Εκεί. Το χαϊδεύει. Ναι. Τι είναι, δεν βλέπεις τι γίνεται χαμός? Εγώ σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Είσαι καλός άνθρωπος. Ναι, ναι. Συνέβη ό,τι συνέβη, δεν πειράζει. Άντε. Όλα περαστικά θα είναι. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Ρε Μάκη, λες. Αχ, θα είναι μεγάλη βραδιά να παραγγείλουμε κι άλλο πιάτο. Κοπελιά! Σμάκη! Κοπελιά, ένα γλυκό ξύνο ακόμα. Έτσι. Πώς ήτανε, καλά? Ναι, 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 καλά. Είχε κόσμο? Ναι. Και τι φάγατε στο κινέζικο? Τι να φάμε, εκείνα δεν τρώγουν τα φαγητά. Η Ιφηγένεια πάντως είναι στα πάνω της. Εγώ στα κάτω μου. Και επί ευκαιρία να σου το πω. Άκου να δεις, αδερφέ, αγαπώ, σε λατρεύω. Ό,τι μου πες το έκανα, άλλη φορά μη μου ζητήσεις τέτοια χάρη. Γιατί δεν περάσατε καλά? Καλά, αλλά. Αλλά. Τι άλλα, για εξηγήσου, για λέγεται. Άκου να δεις, Διονύση μου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί με ωραίες γυναίκες, με πιπίνια. Ποιες ωραίες γυναίκες? Δεν τις ξέρεις εσύ. Α, δεν ξέρω. Εμένα μπορώ να σου πω, ας πούμε, η χειρότερη ήταν η θρησκευτικού αυτή, η Λουκία. Κατάλαβες. Δεν μπορεί ένας έτσι να κυκλοφορεί έτσι με μία αυτή. Βέβαια, είναι δυνατόν ένας έτσι να κάνει έτσι με μία τέτοια? Τι λέμε τώρα? Τι είναι αυτό το πράγμα πια με σένα? Από τη μέρα που ήρθε καινούργια καθηγήτρια στο σχολείο, έχεις λυσάξει το διάβασμα. Αν το ήξερε ο Υπουργός Παιδείας, μόνο νέες και ωραίες θα διόριζε. Σε χτύψα? Όχι. Αυτό είναι. Αντικατάσταση. Αντικατάσταση. Έτσι και πετύχει αυτό το κόλπο, θα είναι καταπληκτικό. Τι να κάνω? Τίποτα να μην κάνεις. Ανακατεύεσαι όλα. Τι ανακατεύεσαι, παντού, τι είναι τη δουλειά σου? Μπα. Έλα, μαμά. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Σε πήρα να μάθω τι κάνετε. Η νύχτα στενεύει και στέκει σαν ξένη. Στο μαύρο μετάξι τα φώτα έχουν σβήσει. Τι μαλακίες είναι αυτές. Εγώ πάντως αυτό θα το μάθω και θα τη ρίξω. Μου το κρατάς λίγο να το πω? Και πότε θα ξέρουμε? Ρε άντε παράτα μου. Γιατί μου μιλάς έτσι ρε φίλε? Γιατί με έχεις πρίξει ρε με την καινούρια και την καινούρια. Δεν έχεις άλλο θέμα να συζητήσεις? Φυσικά πως δεν έχω. Πόσο λες να είναι, 25-26? Γύρω στα 26, λες, ένα αποκλείεται να σου κάτσει, είναι καθηγητριά σου. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Με την Εύα δεν με αφήνεις, με τη Ραλού δεν με αφήνεις, τι κατά και δαιμόνας μου είσαι. Εξάλλου είναι και αυτή με στο φάσμα. Αφού σε έχω πει, ό,τι είναι από 15 και πάνω και περπατάει, το χτυπάμε. Αρκεί να είναι θηλυπούγενος, βεβαίως, βεβαίως. Κάτι ακούω. Τι είναι, ρε? Τι λέει? Ποιος, η Εύα? Για κάτσε να δω. Όχι, δεν θα πας εσύ να δεις. Εγώ θα πάω, το αδερφή μου είναι. Εμείς δηλαδή να μην προκόψουμε καθόλου? Εσείς να μην προκόψετε καθόλου. Γεια. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι? Όχι, όχι, εντάξει, καλά είμαι. Μήπως σας ενόχλησε κανένας? Μήπως σας πριώνησαν την καρέκλα? Γιατί εμείς τα συνηθίζουμε αυτά, αλλά τώρα μέσα είναι αλλιώς τα πράγματα. Πείτε μου εμένα ποιος είναι και θα τον φτιάξω εγώ. Μην ανησυχείτε, θα σας μιλήσω εγώ. Μ' ακούνε εμένα. Την επόμενη μέρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα και με την μεθεπόμενη θα είναι πολύ καλύτερα και ούτω καθεξής. Όχι, όχι, εντάξει είμαι. Δεν είναι αυτό. Τότε αν δεν είναι αυτό και είναι κάτι προσωπικό, εγώ δεν μπορώ να επέμβω. Είμαι διακριτικός σε αυτά τα θέματα. Μόλις χώρισα με τον άντρα μου. Με τον άντρα σας? Καλά. Με ποιον θα χωρίζατε? Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μην ανησυχείτε. Μία χωρίζουμε, μία τα ξαναφτιάχνουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι που έρχεται Σαββατοκύριακο και θα μου πάρει το παιδί για 2 μέρες. Έχετε και παιδί? Ναι. Ένα αγοράκι, τον λένε Μάρκο, σαν και εσένα. Γι' αυτό κλαίω. Δεν σας αρέσει το όνομα? Γιατί δεν τον έχω αποχωριστεί ποτέ από τη μέρα που γεννήθηκε. Εντάξει, μην κάνετε έτσι. 2 μερούλες είναι αυτές, Σάββατο και Κυριακή. Μέχρι να τις σκεφτούμε έτσι, όπου ήρθε η Δευτέρα. Άλλωστε και ο μικρός ο Μάρκος δεν έχει ανάγκη να δει τον μπαμπά του. Μόνο τη μαμά του θα βλέπει. Και τη μαμά και τον μπαμπά. Ναι, αλλά μου είναι δύσκολο. Και εμένα μου είναι δύσκολο. Μην κάνετε έτσι. Γιατί και εγώ όταν βλέπω άνθρωπο και κλαίει, έτσι και εγώ δυσκολεύομαι και με κάνει και το. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ, καλά είμαι. Αν θέλετε να ξανακλάψετε. Ευχαριστώ. Και Μάρκο, μην πεις κανένα τίποτα γι' αυτό. Παιδιά είμαστε. Και άλλη φορά μην ξαναμπείς έτσι στις τουαλέτες των κοριτσιών.
Μάλιστα. Τι λες ρε κύριε Μάκη. Χεράκι, χεράκι σου λέω και χάιδεμα και χάιδεμα και χάιδεμα. Α, τα έβαλε με τους μαυροτσουκαλέους η γιαγιά, ε. Να τους εξοντώσει όλους. Ευτυχώς το άλλο αφεντικό το πήρε η κόρη της. Αφεντικό, αν είσαι κουρασμένος από χθες το βράδυ, εγώ είμαι εδώ. Κρατήσω εγώ το μπαράζι σήμερα. Κράτα προς το παρόν εδώ πέρα το μπουφάν για να μην σου κόψω καμία. Άντε. Ναι, μέρα, παιδί μου, αν είσαι κουρασμένο. Και για να τελειώνουμε μια και καλή, ψυχικό έκανα. Ναι, τότε έχω και μια θεία στον Μπραχάμ, είναι 75, είναι 76. Και εγώ έχω να τα σάξει το κεφάλι, αν το φέρω, ξέρεις τι θα γίνει. Να κι ο άλλος. Μαζί φύγαμε από το σπίτι, τώρα έρθει. Πού χάθηκες, ρε Τζουρί. Είχα πάει από το σχολείο να ρωτήσω για τα παιδιά. Πέντε παιδιά έχω, να με ρωτήσω πώς πάνε. Τι, γιατί δεν ρώτησε την κουμπάρα, τι την κάναμε κουμπάρα, ρώτα τι βγήκε. Κανόνισα να έρθει η καινούργια καθηγήτρια από εδώ να τσιμπήσει κάτι. Ωραία. Οπότε έχω χρόνο, δεν ανήκω ακόμα. Ρε Σφώτη, πιάς μια μπύρα. Σε 2-3 ώρες θα έρθει τώρα. Δεν πειράζει, μωρέ, περιμένω. Καλά, γεια μου. Ο μπαμπάς όταν δεν πήγαινε καλά στο σχολείο, μάχησε τις φαλιάρες. Δεν λάδωνε τις δασκάλες. Πρώτη για την αντικατάσταση που σου έλεγα θέλω να κάνω. Την αντικατάσταση. Να, δεν τα πιάνει, δεν είσαι. Εσύ γιατί γελάς, συμβαίνει κάτι. Δεν γελάω. Δεν το πα εσένα στο Φώτη, το πα εσύ το νου σου. Μα εφηνδιάσει η δασκάλα και έρθει νωρίτερα. Εκεί παιδί, μπροστά. Έλα, τι κανονίσαμε. Τι κανονίσαμε, τώρα στα πάρεση. Λοιπόν, πηγαίνετε να πάρετε τον πάνω να τελειώνουμε. Αργήσαμε. Τι έγινε, θα μαζευτείτε πάλι στην ταβέρνα. Ναι, θα έρθει. Όχι. Δεν έχω όρεξη να γίνω τόσο κολλητή με μια καθηγήτρια. Μα δεν θα γίνουμε κολλητή, απλώς... Απλώς τόσο κολλητή που αγκαλιάζεστε μέσα στην τουαλέτα. Όχι, εγώ εκείνη... Εσύ που το έμαθες? Το έμαθα. Στο πε κανείς? Άνοιξα την πόρτα και σας είδα, ρε ηλίθιε. Καλά στην τουαλέτα του σχολείου, τόσο πια να μην κρατιέσαι. Ξέρεις τι έγινε, την πιάσαν τα κλάματα τη γυναίκα και εγώ έκατσα και την παρηγορούσα. Όταν θα κλαίσει εσύ να δούμε ποιος θα σε παρηγορήσει. Εγώ γιατί να κλαίω? Γιατί θα φας κόλλημα μαζί της. Εκείνη θα σε παρατήσει βέβαια και μετά θα κλαις. Εγώ να φάω κόλλημα, δεν είσαι με τα καλά σου. Έχεις ήδη φάει κόλλημα, αγόρι μου, φαίνεται από μίλια μακριά. Όχι, δεν έχω φάει. Σου αρέσει πάντως, παραδέξου το. Ωραία, και αν μ' αρέσει τι. Τρέχει κάτι? Έχεις πρόβλημα? Εγώ να έχω πρόβλημα? Εγώ για σένα το λέω. Αυτή είναι μεγαλύτερη. Αν θέλεις να καταστρέψεις τη ζωή σου με μία που θα σε εκμεταλλευτεί και θα σε παρατήσει, εσύ ό,τι θες. Εγώ για σένα το λέω. Έχω πρόβλημα? Κανένα. Κανένα. Έλα να τα στείλεις αύριο. Πρωί-πρωί, έτσι. Διονύση. Μισό λεπτό, τι θες, ρε. Τι γίνεται, γιατί άργουνε. Έλα, σε κλείνω. Τι αγωνία είναι αυτή πια με σένα, ρε. Να τα, τα αγόρια μου. Λοιπόν, καθίστε τώρα και θα τα πούμε μετά. Τα αγόρια τα βλέπουμε, κορίτσια δεν έχουμε. Δεν τα κάνουμε τα κορίτσια. Γεια σου, πατέρα. Δεν πιστεύω να ενοχλούν τα παιδιά. Τι λες, ενοχλεί η παρέα του γιού μου, του αγοριού μου.